Λίγο καιρό Δεν είμαστε έχει δε χαλάσει μας σήμερα. πειράζει τίποτα. Τίποτα δεν μας πειράζει. Δεν μας πτωεί τίποτα. Αρκεί να είμαστε στην Κρήτη. Να πούμε ότι είστε εδώ σήμερα με την ευκαιρία της παρουσίασης του βιβλίου σας. Ναι. Στο Public στις 7 το απόγευμα θα παρουσιάσουμε το Κίτρινο Υποβρύχιο. Χθες το παρουσιάσαμε στο Ρέθυμνο, προχθές στο Ηράκλειο. Και μακάρι να βρούμε τρόπους και αφορμές να το ξαναπαρουσιάζουμε εφόρου ζωής στην Κρήτη. Είναι λίγο διαφορετικές οι παρουσιάσεις που κάνετε από την κλασική, από την τυπική. Βέβαια, να σου πω, ναι. Νομίζω ότι ένα από τα πιο βαρετά πράγματα που μπορεί να ζήσει κάποιος είναι μια κλασική παρουσίαση βιβλίου. Δηλαδή, που έρχονται διάφοροι άνθρωποι καλοπροαίρετοι, καλοί, συμπαθείς, δημοφιλείς και εξυμνούν τον συγγραφέα. Αυτό λοιπόν νομίζω έτσι ως παρατηρητής, ως θεατής, ότι είναι πάρα πολύ κουραστικό και δεν λειτουργεί κιόλας. Δηλαδή, μερικές φορές κάνει και αντιπαθή το συγγραφέα με τόσο καλά λόγια που λένε όλοι. Εγώ έχω βάλει ένα όριο ενός λεπτού, ενάμιση σε κάθε έναν να μιλάει. Αμέ, και πολλοί είναι. Και βάζω φίλους, τραγουδιστές να λένε κάποια τραγούδια ενδιάμεσα ή προς το τέλος, ώστε να είναι ένα happening που να περάσουν καλά αυτοί που θα έρθουν και να τους τιμήσω επί της ουσίας. Και έχει λειτουργήσει αυτό. Ανταποκρίνεται δηλαδή, ο κόσμος, ναι. Ναι, και στις παρουσιάσεις της Αθήνας ήρθαν να σκεφτείς ότι σε κάθε παρουσίαση, στην Αθήνα τουλάχιστον, ήταν τουλάχιστον 7-8 τραγουδιστές, ενίοτε ναι, και 10. Ναι. Λέγοντας ένα τραγούδι ο καθένας, ξέρεις, φίλοι από τα παλιά και από τα τωρινά τέλος πάντων, που ήρθαν να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο το υποβρύχιο και μ' άρεσε πάρα πολύ. Στο Ηράκλειο ήταν ο Ψαραντώνης και ο Γαργανουράκης. Δυο συγκλονιστικοί φίλοι μου και η Στέλλα η Σιραγάκη βέβαια από το Ρέθυμνο. Ήταν ο Μπικάκης χθες το Ρέθυμνο. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ωραία. Εδώ θα έχει ζωντανή μουσική, θα τα πάρει. Αμέ, είναι έκπληξη. Α, μάλιστα. πείτε μας δύο λόγια για το βιβλίο. Είναι το Κίτρινο Υποβρύχιο, μας παραπέμπει κατευθείαν βέβαια σε Beatles. Και μάλλον ναι. Όχι τυχαία. Ναι. Όχι τυχαία, ήταν το πρώτο μου δισκάκι το Yellow Submarine. Όταν το είχα πάρει πολύ μικρή και ήταν το αγαπημένο μου και στο μυαλό μου είχε πάρει μυθικές διαστάσεις το υποβρύχιο. Νόμιζα ότι είναι κάτι που μπορεί να σε πάει παντού και να καταφέρεις μέσα σε αυτό τα πάντα. Μετά από τόσα χρόνια σκέφτηκα να το ξαναχρησιμοποιήσω το υποβρύχιο και να είναι αυτό που θα με πάει μπροσπίσω στο χρόνο και στα περιστατικά μιας ολόκληρης ζωής και επαγγελματικής πορείας. Είναι το πρώτο σας βιβλίο. Το πρώτο, το παρθενικό. Το παρθενικό. Τι σας... Το οποίο βρίσκεται τώρα σιγά σιγά πάει στην τέταρτη έκδοση. Πάει καλά, ναι. Λένε από τον εκδοτικό οίκο ότι θεωρείται best seller και ως τέτοιο παρουσιάζεται και αυτό με κάνει πραγματικά πολύ χαρούμενη γιατί είχα τρομερή αγωνία όταν το έγραφα. Λέω, Παναγία μου, τι θα πει ο κόσμος τώρα διαβάζοντάς το, θα τον ενδιαφέρει. Αλλά φαίνεται ότι εντάξει. Πώς ήταν η εμπειρία μετά από τόσα χρόνια στη μάχη με δημοσιογραφία της συγγραφής ενός βιβλίου που είναι κάτι που μένει σε σχέση με ένα δημοσιογραφικό κείμενο που είναι εφήμερο. Κοίταξε, η μάχη με δημοσιογραφία δεν τελείωσε και ευελπιστώ να μην τελειώσει και ποτέ. Είμαι στη Real News, είμαι στο Real FM, δηλαδή τη δουλειά μου ως δημοσιογράφου την κάνω πάντα, δεν αλλάζει κάτι. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι τα τελευταία 30 χρόνια δεν μπορούσα να κάτσω να γράψω τίποτα. Όχι δεν μπορούσα από πλευράς χρόνου, και από πλευράς χρόνου βέβαια, αλλά δεν μου έβγαινε τίποτα να γράψω. Δεν είχα διάθεση να εξωτερικεύσω κάτι, να δημοσιοποιήσω κάτι. Και όσες φορές το επιχείρησα, δεν τα κατάφερα. Δηλαδή έγραφα μια παράγραφο, σταμάταγα. Και ξαφνικά πέρυσι την άνοιξη, τέτοιο καιρό περίπου, μέσα σε 2 μήνες γράφτηκε όλο το βιβλίο, 500 τόσες σελίδες. Αυτό είναι κάτι σήμερα. Που το έχω ξανακούσει από παλιούς καλούς δημοσιογράφους. Ακριβώς το ναι, δεν ξέρω ναι. Πώς συνέβη αυτό. Ήταν σαν να αποσυμπιέστηκε μια χύτρα ταχύτητα. Ξέρω εγώ, σαν να τεινάχτηκε το καπάκι και βγήκαν όλα. Ήταν ωραίο. Να πούμε ότι η ραδιοφωνική σας παρουσία από τη συχνότητά μας είναι γνώριμη στους Χανιώτες, γιατί μέσω του Real FM σας συνεργαζόμαστε, σας ακούνε ναι, τις ναι, Παρασκευές. Ναι, ναι. Λοιπόν, όμως έχετε και μία άλλη ιδιότητα. Κατεβαίνετε στις εκλογές.
στις ευρωεκλογές με το ΚΚΕ. Για πολλούς παρουσιάστηκε ως έκπληξη, αλλά σας ακούσαμε να μιλάτε για επιστροφή στις πολιτικές. Ναι, σας, ναι, δεν ήμουν ποτέ μακριά από το ΚΚΕ. Ξεκίνησα από την ΚΝΕ στα 17 μου χρόνια. Ήμουν πάντα δίπλα. Αυτοί που πρέπει να το ξέρουν, το ξέρουν. Ήμουν πάντα κοντά, αλλά αυτή τη φορά, σε αυτή τη χρονική στιγμή, θεώρησα ότι οτιδήποτε να γίνει πρέπει να γίνει φανερά, μάχημα, ουσιαστικά. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Μόνο με ένα ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε κάποια πράγματα στην Ευρωβουλή τουλάχιστον, εννοείται και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αλλά αφού η πρόταση μου έγινε για εκεί, τη δέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά και ήταν μεγάλη τιμή που μου το πρότεινε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Και θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν πράγματα εκεί. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια απέδειξαν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ εκεί ότι ήταν οι μόνοι που μας προειδοποιούσαν, μας ενημέρωναν για όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα και τις αποφάσεις και τις παγίδες που στείνονταν για μας όλοι οι άλλοι, ή τα γράφαν απλώς. Και γιατί τώρα, γιατί λέτε ότι τώρα ήταν η ώρα? Μα νομίζεις ότι έχουμε άλλα περιθώρια με αυτά που ζούμε να περιμένουμε ή να εμπιστευτούμε ξανά αυτούς που μας έφεραν ως εδώ? Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πια άλλα περιθώρια, τελείωσαν. Δεν υπάρχουν και αντοχές και δεν υπάρχει και άλλο πράγμα να φάνε από πάνω μας αυτοί που κυβερνούν τα τελευταία χρόνια και που εφαρμόζουν και την ίδια πολιτική, ενώ Νέα Δημοκρατία και ΣΟΚ. Μάλιστα. Και ΣΥΡΙΖΑ εννοείται. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι βιώσαμε τους ραγδαίους μετασχηματισμούς τα τελευταία χρόνια και όλες τις συνέπειες. Και το γουδάρισμό μας, έτσι. Μιλάμε ότι δεν υπήρξε κάτι που, στο οποίο δεν έγινε επέλαση, μισθή, συντάξεις, τα πάντα δικαιώματα. Δεν υπήρξε κάτι που έμεινε όρθιο. Οπότε δεν έχουμε περιθώρια ούτε αναμονών ούτε ελπίδων. Για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, θεωρείτε ότι έχει ευθύνη όλες αυτές που... Να σου πω κάτι. Η ακροδεξιά και ο φασισμός είναι εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς αυτόν τον μπαμπούλα στα κράτη-μέλη δεν μπορεί να εφαρμόσει τις τρομερές πολιτικές της. Πάντα τον χρησιμοποιούσε και τον χρησιμοποιεί ως μπαμπούλα και ξέρουμε πολύ καλά για τι είδους ένωση είναι αυτή. Ένωση καπιταλιστικών κρατών που ενδιαφέρεται για τα συμφέροντα του κεφαλαίου και των μονοπωλίων. Δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για τους λαούς της Ευρώπης. Να ξεκαθαρίσω ότι άλλο η Ευρώπη, άλλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Εμείς με την Ευρώπη είμαστε και θα είμαστε πάντα, αλλά όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε καμία περίπτωση. Ποια θέματα θα βάζατε σε προτεραιότητα την επόμενη μέρα? Αυτά που θέλω εγώ, αυτά με τα οποία θέλω εγώ να ασχοληθώ, είναι τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, είναι η θέση της γυναίκας και είναι η κακοποίηση των ζώων. Αυτά τα τρία με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν ποτέ συμβεί οτιδήποτε και μετακινηθώ προς τα εκεί, δεν θα ασχοληθώ και με άλλα πράγματα. Αλλά αυτά με πονάνε λίγο παραπάνω. Ωραία. Λοιπόν. Ραντεβού το απόγευμα. Ακριβώς. Ραντεβού το απόγευμα στις 7 στα Public, mm-hmm, στα Χανιά. Ωραία. Okay. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρούμε να τα πούμε και από κοντά. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Καλή μεσημέρι.